ο Πέτρος και ο Ιωάννης προσέτρεξαν εις τον Μνημείον κατά την υπόδειξη της Μαρίας της Μαγδαληνής και αντελήφθησαν ότι τα μεν οθόνια ήταν κείμενα και άθικτα, το σώμα του Ιησού έλειπε. Απεχώρησαν απορούμενοι. Εν τω μεταξύ, επανήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή εις τον τάφον. Και να πώς μας τα διηγείται αυτά όλα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μαρία δε ιστήκη προς το μνημείον κλαίουσα έξω. Η Μαρία δε εστέκετο προς το μνημείον κλαίοντας έξω. Δίπλα στο μνημείον, εκεί στέκεται και κλαίει. Εδώ συναντούμε ολόκληρον των συναισθηματικών κόσμων της γυναικός. Οι άνδρες, Πέτρος και Ιωάννης, διεπίστωσαν των κενών τάφων και απέρχονται διότι δεν έχουν τίποτε περισσότερο να πράξουν. Η Μαρία όμως, ως γυναίκα, μένει εκεί και κλαίει. Παρότι γνωρίζει ότι και αυτή τίποτα δεν έχει περισσότερο να πράξει εφόσον το σώμα του Ιησού λείπει από τον τάφο. Αλλά γιατί όμως η Μαρία, η Μαγδαληνή, κλαίει έξω από τον τάφο? Κλαίει διότι ενθυμείται το πάθος του Ιησού, τον οποίον πολύ αγαπούσε η Μαρία. Κλαίει ακόμη διότι ο Ιησούς εθανατώθη και αυτό ήταν μεγίστη απώλεια και δια τους μαθητάς και δια αυτήν την ιδία αλλά και δια των Ισραηλιτικών λαών. Το ότι ήταν πραγματικά μία απώλεια, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνοντο πολλοί εκ των Ισραηλίτων, το βλέπουμε αυτό σε ένα άλλο περιστατικό όταν ο Κύριος εμφανίστηκε προς τους δύο προς Εμάους, οι οποίοι του λέγουν και εμείς ελπίζομαι ότι αυτός εστίνο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Συνεπώς εθεωρείτο και αυτό μία εθνική απώλεια ο θάνατος του Ιησού. Και δι' αυτό ακόμη η Μαρία κλαίει. Αλλά κλαίει ακόμη και διότι το σώμα του Ιησού δεν το ευρίσκει εις το μνημείο. Διότι η μεγάλη της λαχτάρα ήταν όταν πήγε και είδε τον τάφο Λυκένα και σπέρνει τους μαθητάς και βρήκε τον Πέτρον και τον Ιωάννη και τους είπε ότι ήραν τον Κύριον, εσήκωσαν τον Κύριον και δεν ξέρουμε που τον έχουν βάλει. Μένει και η Μαρία, όπως και την περασμένη φορά ελέγαμε και το επαναλαμβάνουμε, μένει η Μαρία με αυτήν την δυσπιστία. Δηλαδή, η θέλετρα ολιγοπιστία, ακόμη δεν συνέλαβε, δεν έπιασε με το μυαλό της ότι ο Ιησούς έχει ήδη αναστηθεί. Αλλά όπως και άλλοτε σας είπα, δόξα εις τον Άγιον Θεό που παρεσκεύασε τα πράγματα έτσι, να υπάρχει αυτή η διαρκή δυσπιστία των πρώτων μαρτύρων της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε να καταστήσουν σε εμάς το μαρτύριο της Αναστάσεως του Χριστού ασφαλές και τεκμηριωμένο. Όσον έκλαιε, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παρέκυψε εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους ελευκής κατεζωμένου. Ένας προς την κεφαλή και ένας προς τη σποσή, όπου έχει το σώμα του Ιησού. Και μια στιγμή ενώ έκλαιγε, σκύβει εις το μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά να κάθονται εις την Λάρνακα, εκεί που είχε τεθεί ο Ιησούς. Ο ένας να κάθεται προς το μέρος της κεφαλής της Λάρνακος, ο διάλος προς τα πόδια της Λάρνακος. Αλλά γιατί όμως η Μαρία παρακύπτει, σκύβει να κοιτάξει μέσα εις το μνημείο? Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η ψυχολογία εκείνων που όταν έχουν χάσει ένα πολύτιμο αντικείμενο ζητούν να το επανέβρουν, ενώ έχουν επανειλημμένως διαπιστώσει ότι αυτό δεν υπάρχει.
Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα προσωπικό. Σε μια περίοδο ανομάλων καταστάσεων, γερμανική κατοχή κλπ. Κλπ. Υπήρχε ένας κάποιος αποκλεισμός. Τρόφιμα δεν υπήρχε. Τίποτε απολύτως. Στο σπίτι μας δεν υπήρχαν παρά τα 4-5 οκάδες σιτάρι, άγνωστο πόσο θα έπρεπε να περάσουμε το σιτάρι αυτό. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Είχα νιώσει φοβερή μπίνα. Ευτυχώς ο Θεός συμβάκησε μικρό διάστημα, ενώ άλλοι άνθρωποι πολύ περισσότερο ευθύμασαν την πείνα. Και όταν κανείς πεινάει δεν μπορεί να κινηθεί, σηκωνόμουν και πήγαινα στον λάδι της κουζίνας και το έπιασα, μήπως βρω τίποτα, ενώ ήξερα πολύ καλά ότι τον λάδι δεν έχει τίποτα. Αφού το κοιτούσα όλο, μετά πήγαινα πάλι να ξανακινηθώ. Και σε λίγο πάλι ξανασηκωνόμουν και ξανά ψάχνα πάλι το δουλάπι, μήπως βρω τίποτα. Αυτή είναι η ψυχολογία του ανθρώπου, ο οποίος ενώ ξέρει ότι αυτό που ψάχνει δεν υπάρχει, όμως σαν να κρύβει στο υποσυνείδητό του μία ελπίδα, μήπως κάτι υπάρξει. Αυτό ακριβώς συνέβαινε με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Ενώ θαυμάσια διεπίστωση ότι ο τάφος ήταν χερός, παρατάστα στέκεται έξω από τον τάφο και κλαίει και κατά καιρός σκύβει να ειδεί μέσα εις τον τάφο. Τι γυρεύει να ειδεί, μήπως ανακαλύψει τον Ιησούν. Μα ήδη το διεπίστωσε, ότι έλειπε. Τι άλλο. Και οι δύο μαθητές Πέτρος και Ιωάννης δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να φύγουν όπως σας είπα στην αρχή. Αλλά η Μαρία μένει γιατί ακριβώς ζει αυτήν την ψυχολογία. Δια τη Μαρία δεν υπάρχει τίποτε πολύτιμότερο πράγμα από το σώμα του Ιησού. Γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο διαρκώς κύπτει, σκύβει προς το μνημείο να δει μήπως για ποια στιγμή ξαναφανεί το σώμα του Ιησού στην Λάρνακα. Αλλά ενώ σκύβει να κοιτάξει τι ακριβώς μπορεί να δει μέσα στο μνημείο, εκεί βλέπει δύο άγγελους. Δεν τους είδε προηγουμένως. Οι δύο μαθητές δεν ήταν τους αγγέλους. Όχι. Οι άγγελοι δεν ήσαν παρόντες, ήσαν παρόντες. Αλλά ήσαν αόρατοι. Ήσαν αόρατοι και για τους δύο μαθητές, αλλά και για την Μαρία την Μαγδαληνή μέχρι εκείνη την ώρα. Ενώ επανειλημμένος έφτιαξε και είδε το μνημείο, όμως δεν είδε πουθενά αγγέλους. Εκείνη τη φορά, ένας σκύλι, κλέφοντας πάντοτε, βλέπει τους δύο αγγέλους. Αλλά γιατί δύο αγγέλους? Στην γέννηση του Χριστού, όπως ξέρετε, ενεφανίστη στρατιά ολόκληρος από αγγέλους υμνούσαν την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Εδώ, στην Ανάσταση του Χριστού, μόνον δύο άγγελοι υπάρχουν. Ποιος είναι ο Λόγος? Ο Λόγος είναι τούτος. Ότι εκεί στην Ανάσταση, στην γέννηση, δοξάζουν οι άγγελοι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δοξάζουν το Θεό για την αποκάλυψη του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, ότι ο Θεός, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος. Αυτό είναι πρωτοφανές, είναι εκείνο που λέγει στον εκκλησιαστή του ο σοφός Σολομών, το ουδέν κενών υπό τον ήλιον, δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Αυτό ήτο το μοναδικός καινούργιον υπό τον ήλιον. Το όντως κενών, το κενάλφαγιο το καινούργιο, το όντως κενών υπό τον ήλιον. Κενών όχι μόνο για τους ανθρώπους και για την ανθρωπίνη ιστορία, αλλά καινούργιο και δι' αυτούς τους αγγέλους. Γι' αυτό το λόγο μέσα εις τον ενθουσιασμό των όλος ο αγγελικός κόσμος του ουρανού υμνεί και δοξάζει τον Θεό δια το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Εδώ στην Ανάσταση δύο άγγελοι χρειάζονται όχι δια να υμνήσουν αλλά δια να πιστοποιήσουν την Ανάσταση του Χριστού. Είναι μάρτυρες οι δύο άγγελοι. Έρχονται να μαρτυρήσουν. Έρχονται, αν θέλετε, να διακονήσουν το μυστήριο της Ανάστασης. Όχι να το υμνήσουν, να το διακονήσουν. Ενώ στη γέννηση να το υμνήσουν το γεγονός εκείνο. Έτσι, η παρουσία δύο αγγέλων έρχεται να δώσει το μέτρο του νόμου του παλαιού. Ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων, σταθίζεται παν ρήμα.
Θα δοθεί η μαρτυρία εφόσον υπάρχουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Δύο άγγελοι λοιπόν εδώ μαρτυρούν το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Και ήσαν εν λευκής, όπως λέγει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τούτο τι φανερώνει ότι ήσαν εν λευκής οι άγγελοι, φανερώνει την αληθινή ομορφιά της αγγελικής καθαρότητας. Μάλιστα, ο άνθρωπος μπροστά σε αυτή την ομορφιά της αγγελικής καθαρότητας θεωρείται ρυπαρός, βρώμικος. Το βιβλίο του Ζαχαρίου, το προφητικό βιβλίο, εκεί στην τετάρτη του όρση, παρουσιάζει τον αρχιερέα Ιησού, όχι τον Ιησού Χριστό, τον αρχιερέα Ιησού, ένα αρχιερέα. Είναι σύγχρονος του Ζαχαρίου, είναι λίγο μετά την εχμαλωσία της Βαβυλώνας, και στο όραμά του εκείνου παρουσιάζει ως εξής τον Ζαχαρή, τον Ιησού, τον αρχιερέα. Ή ενδεδειμένος και Ιησούς, ή ενδεδειμένος, η μάτια ρυπαρά και ειστήκη προπροσώπου του Αγγέλου. Και εστέκεται προπροσώπου του Αγγέλου με ρυπαρά η μάτια. Πραγματικά, αγαπητοί, ένας άνθρωπος με τις αμαρτίες του είναι ρυπαρός μπροστά στην παρουσία ενός Αγγέλου. Αλλά αυτό δείχνει ότι οι άγγελοι είναι άγιοι στον ουρανό και ότι και οι άνθρωποι, όπως το βεβαίωσε ο Κύριος, θα γίνουν όσοι άγγελοι. Όσοι άγγελοι στην βασιλεία του Πατρός του. Που δείχνει ότι και εκείνοι θα γίνουν οι άνθρωποι, ότι ο φυτόν αυτός ο ρυπαρός θα γίνει λαμπρός. Εξάλλου, στη συνέχεια του οράματος του Ζαχαρίου, αφηρέθησαν τα ρυπαρά ενδύματα και δόθησαν λαμπρά. Και τα λαμπρά αυτά ενδύματα δεν τα κάνει παρά το αίμα του Χριστού, η μετάνοια, που έρχεται αυτός ο μεγάλος καθαριστής να πλύνει, συνειδήσει μέσα στο αίμα του. Να πλύνει βρώμικες καρδιές μέσα στην προσφορά του και μέσα στη θυσία του. Και να μας καταστήσει και εμάς λαμπρούς και καθαρούς και φωτεινούς μέσα στη βασιλεία του. Γι' αυτό το λόγο λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εδόθη εις τους μάρτυρες, τους εσφαγμένους, δια την μαρτυρία του Αρνίου, εδόθη λευκός χιτών. Γιατί λευκός χιτών, όπως και οι άγγελοι, εν λευκής, που δείχνει ότι εκαθαρίστησαν από τις αμαρτίες, τις μαρτίες του παρόντος κόσμου. Και εκαθαρίστησαν εν το αίμα του Ιησού Χριστού και εν το αίμα του μαρτυρίου του. Και τώρα οι άγγελοι κάθονται προς την κεφαλή και τα πόδια της Λάρνακος. Καταρχάς αυτή η στάση, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή έφτυχε και είδε μέσα εις τον τάφο, την οδηγούσε να ερωτήσει περί του σώματος του Ιησού. Διότι όταν είδε εις την Λάρνακα ο ένας να κάθεται από εδώ ο άγγελος και ο άλλος να κάθεται από εκεί, ήταν πολύ φυσικό να ερωτήσει περί του ποιος πρόκειται. Γι' αυτό το λόγο η παρουσία των αγγέλων με την στάση αυτή οδηγεί την Μαρία εις διάλογον. Διότι οι άγγελοι έχουν σκοπό να οδηγήσουν την Μαρία προοδευτικώς εις την φανέρωση του μυστηρίου της Αναστάσεως. Και εδώ, εκτός τούτου, βλέπουμε και κάτι διάλογο. Παρακαλώ με τη φαντασία σας, απεικονίσατε τον τάφο που είναι θολωτός μέσα στον βράχο. Και εκεί υπάρχει η θέση που έχει το σώμα ή το εκεί βράχος, φλαξευμένος, υποτύπων Λάρνακος, όπως σας είπα προηγουμένως, και οι δύο άγγελοι αριστερά και δεξιά να κάθονται, όλα τα πόδια, άλλο στην κεφαλή. Παρακαλώ, συλλάβετε αυτήν την εικόνα. Τι μπορούσε να σας θυμίσει. Να τι μπορούσε να σας θυμίσει η εικόνα αυτή. Εκείνο που είχε δώσει εντολή ο Θεός, να υπάρχει στα Άγια των Αγίων. Η Κιβωτός με την λαστήριον πλάκα και αριστερά και δεξιά δύο χερουβίμ. Το ένα κατέναντι του άλλου. Και με τις φτερούγες τους εσκίαζαν το ηλαστήριο. Να η εικόνα παρακαλώ, ζώσα τώρα. Διότι εκεί, μέσα στον ναό του Σολομώντος και παλαιά στη σκηνή του μαρτυρίου όταν πήσαν στην έρημον, ή και τόσα χρόνια που είχαν μείνει με τη σκηνή του μαρτυρίου οι Εβραίοι πριν χτιστεί ο ναός, ήταν χρυσά, τορνευτά,
και των αυτές οι εικόνες των δύο αγγέλων, των δύο χερουβίμ, και χρυσός, χρυσή κυβωτός, και η πλάκα η λαστήριος χρυσή. Όλα όμως αυτά είναι άψυχα, είναι μεταλλικά. Να η ζωντανή εικόνα, ο τάφος του Χριστού, ο ηλαστήριος τάφος, από εκεί που ανέπειλε ο ηλασμός των ανθρώπων, εκατέρωθεν τα δύο, οι δύο άγγελοι, τα δύο χερουβίμ, στέκονται εκεί απάνω από τον τάφο, όχι μόνο για την μαρτυρία των δύο αγγέλων ως δύο μάρτυρες, αλλά και για την τιμή που προσφέρουν εκεί εις τον τάφο. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός σταυρωθεί, έγινε το μέγα ηλαστήριο, και εκείνο της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εικόνα και ο τύπος. Δι' αυτόν τον λόγο και η Αγία Τράπεζα στην καθημάς εκκλησία πλέον, εις τον καθημάς ναόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κατεξοχήν σύμβολο, η Αγία Τράπεζα, το κατεξοχήν σύμβολο του Παναγίου Τάφου. Διότι εξ αυτού, σας ξαναλέγω, ανέπειλε ο μέγας ηλασμός των ανθρώπων. Ακόμη οι δύο αυτοί άγγελοι, όταν στέκονται εκατέρωθεν του τάφου, δεν ήσαν με κάποιαν ρομφαία φλογίδι, με σπαθί που είναι από φλόγα πυρό. Διότι κάποτε ο Θεός έταξε τα χερουβίμ να φυλάτουν την οδόν προς την ζωή, προς την βασιλεία, να την φυλάτουν την οδόν με την ρομφαία την πυρήνη, την φλογίνη. Δεν υπάρχει τώρα εδώ άγγελος που κρατάει σπαθί φλόγινο, πύρινο. Γιατί? Διότι ο δρόμος άνοιξε, αγαπητοί. Ο δρόμος της βασιλείας του Θεού άνοιξε. Η πύλη της Εδέμ άνοιξε. Ο μέγας πόρτος, το μέγα όνειρο του Αδάμ, που ωραία το λέγει αυτό ένα τροπάριο της Κυριακής, της εβδομάδας της Κυρινής, της Κυριακής της Κυρινής, που λέγει «Κάθισε ο Αδάμ απ' έξω», είναι το δοξευτό, ο οίκος της ημέρας, «Κάθισε ο Αδάμ απ' έξω και έκλαιγε». Και τότε αποτείνεται προς τα δέντρα του παραδείσου μια προσωποποίηση και λέγει ποιητικό το τρόπο, λέγει «Ω δέντρα του παραδείσου, με το θρόισμα των φίλων σας, μη πάψετε να παρακαλείτε τον Θεό να μην κλείσει παντοτινά την πύρα του παραδείσου». Ο Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, δεν έπεισε την θύρα του παραδείσου παντοτινά. Ιδού ανοίχθηκε η θύρα του παραδείσου. Ο Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη. Συνέφλασε τα δεσμά του Άδη και συνέτριψε βοχλούς αιωνίους. Και από εκεί, απαιώνος πεπαιδημένος, οδήγησε εις τον Παράδεισο. Και από τον Παράδεισο, όταν θα έρθει η μέρα της κοινής αναστάσεως, και όλοι οι άνθρωποι θα πάρουν, και ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόφλαστοι, και όλοι οι άνθρωποι θα πάρουν τα νέα τους, τα παλαιά, αλλά καινούργια σώματά τους, τότε όλοι θα ακούσουν τη φωνή του Χριστού που θα τους εισαγάγει εις την βασιλεία του. Έτσι δεν φυλάσσουν πια την πύλη του παραδείσου, την οδόν προς την ζωή, τα χερουβίμ με την ρομφαία τη φλογή. Και λέγουσιν αυτοί εκείνοι, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γίνε, τι κλαίεις? Λέγει αυτή, ότι ήραν των κυριών μου και ούκ είδα που έφυγαν αυτόν. Ω γυναίκα, γιατί κλαίεις? Ιδού που ανοίγει ο διάβολος. Να πει εκείνη γιατί κλαίει και μετά να της δώσουν την παρακάτω απάντηση, ώστε προοδευτικά να της πούν ότι ανέστηκε εκείνη. Οι άγγελοι αγνοούν το πένθος της Μαρίας. Κάθε άλλο παρά το αγνοούν, αλλά θέλουν προοδευτικά να της φανερώσουν το γεγονός της Αναστάσεως. Μία ανάλογος περίπτωση, ακριβώς επί του αυτού θέματος, βλέπουμε όταν ο Κύριος συναντά τους δύο προς Εμαούς και τους ερωτά. Τι είναι συλλόγοι ούτι ούς αντιβάλλεται προς αλλήλους, περιπατούνται και εστε σκυθροποί? Τη Μαρία, γιατί κλαις? Εδώ, γιατί είσαστε σκυθροποί? Ώστε οι δύο προς Εμαούς
να πούν την αιτία γιατί είναι σκητροπή, να ανοιχθεί διάλογος, όπως και η νύχτη, και που είναι μια ωραιοτάτη περιγραφή που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερον βεβαίως αυτή η πορεία προς Εμαούς. Και που ο Κύριος ανοίγει συζήτηση, ευρύαν συζήτηση, δια να φωτίσει κατά το πίστος βαστάς ώραν πολύ για να αποκαλυφθεί στο τέλος. Και εκείνοι θα έχουν την εμπειρία αυτού του διαλόγου για να πούν εκείνα που θα πούν ότι η καρδιά τους εφλέγετο καθόν χρόνων ο Κύριος τους ανέλυε τις προφητείες περί του εαυτού. Ο Κύριος λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι επιζητεί διάλογο και οι δικαί πρόδεκτοι και οι άγγελοι επιζητούν διάλογο με τη Μαρία. Η Μαρία τι απήντησε? Απαντάει στο θέμα που την απασχολεί. Ό,τι είπε και στους μαθητάς. Βλέπετε, ήραν τον Κυριόν μου και ούκ είδα που έφυγαν αυτόν. Σήκωσαν τον Κυριόν μου και δεν ξέρω που τον έχουν βάλει. Αλλά μίλησε με τόση φυσικότητα προς τους αγγέλους η Μαρία, ώστε μαζί γεννά την απορία, δεν εξεπλάγει από την παρουσία των αγγέλων. Δύο πράγματα μπορεί να λέμε. Ότι να μην ευπρόσεξε τους αγγέλους, δηλαδή όπως κοιτούσε, όπως πολλές φορές όταν ήμασταν πολύ απασχολημένοι και απορροφημένοι από ένα θέμα, μπορεί κάποιος να μας πει κάτι, να απαντήσουμε, αλλά αυτόν τον άνθρωπο να μην τον προσέξουμε καθόλου. Ή λοιπόν η Μαρία δεν επρόσεξε τους δύο αγγέλους, αλλά απήντησε σαν μηχανικά προποντινά, βυθισμένη μέσα στην θλίψη της, ή ακόμη και το άλλο, ότι οι ψυχές εκείνες που αναζητούν τον κτίστην και δημιουργό δεν προσελκύονται από την κτίση και δημιουργία. Είναι τόσο ωραίος ο κτίστης και δημιουργός στην ψυχή των, ώστε τίποτα δεν είναι ικανό να τις προσελκύσει τις ψυχές αυτές από όλα τα κτίσματα της δημιουργίας. Παρά τα αυτά όμως, η Μαρία η Μαγδαληνή πάσχει έρεκα της ολιγοπιστίας της. Εάν είχε πίστη ως κόκκον συνάπεως η Μαρία, τότε θα έδιωχνε, θα μετέφερε αυτό το βουνό του άγχους και της θλίψεως που εμπλάκωνε την καρδιά της. Εξάλλου, όταν είπε «Ήραν τον Κύριόν μου, εσήκωσαν τον Κύριόν μου», αυτό το «μου», αυτό το κτητικό, το «μου» που είπε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή, δείχνει μια άφατη τρυφερότητα που είχε προς τον Κύριον, ως να ρίτω ο Ιησούς αποκλειστικός δια τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Να μην άφηνε περιθώρια να αποκτηθεί ο Χριστός από κάποιον άλλον, αλλά μόνο η Μαρία να κατακτήσει τον Ιησού. Κάτι ανάλογο με την ίδια γλώσσα βλέπουμε αργότερα, αγαπητοί μου, να ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Γράφει τις επιστολές του πάντοτε «ο Κύριός μου», «ο Χριστός μου», «ο Κύριος Ιησούς μου». Γιατί γράφει με την γλώσσα αυτήν ο Απόστολος Παύλος? Εκείνος προς τον οποίο χαρίστηκαν πολλά, αγαπάει πολύ. Είναι η παραβολή των δύο κρυοφιλετών. Θυμηθείτε όταν κάποτε ο Κύριος εφιλοξενήτωρη στο τραπέζι κάποιους χαρισαίους, ο οποίος παρεκτήρησε ότι μια πόρνη γυναίκα έπινε τα πόδια του Ιησού με μοίρα και με τα δάκρυά της με μειγμένα και σκούπιζε τα πόδια με τα μαλλιά. Και σκανδαλίστηκε ο Φαρισαίος και είπε ότι ήταν προφήτης. Ο Ιησούς θα της έδινε μία κλωτσιά να την πετάξει, για να μην μολυνθεί από την παρουσία μιας πόρνης γυναικών. Και ο Κύριος δηλαδή: «Σίμων, μια ερώτηση. Να μου λες, δύο κρυοφυλέτες, σε ένα αφεντικό. Ο ένας χρωστούσε 50 νομίσματα και ο άλλος 500. Επειδή ούτε ένας ούτε άλλος ήρθαν να πληρώσουν, το αφεντικό τους τα χάρισε. Πες μου από τους δύο κρυοφυλέτες, ποιος θα αγαπάει πιο πολύ το αφεντικό? Αυτού που του χαρίστηκαν λίγα ή αυτού που του χαρίστηκαν πολλά?» Και λέει: «Βέβαια, εκείνου που σου χαρίστηκαν πολλά». Βλέπεις λοιπόν, επειδή σου χαρίστηκαν όλες οι αμαρτίες, γι' αυτό πλέει τώρα εδώ μπροστά μου.
Εσύ λες ότι δεν έχεις αμαρτίες, λίγες σου χαρίστηκαν και λίγο με αγαπάς. Ενώ αυτή η γυναίκα πολύ με αγαπάει. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια και την εστεράκουψε με Κύριος. Και ο Απόστολος Παύλος είχε τύφλωση πνευματική και δεν έβλεπε τον Ιησού και το φως του και δεν επίστευσε στον Ιησού. Και όταν επίστευσε στον Ιησού ο Απόστολος Παύλος από διώκτης και είναι θερμός μαζικής, διγάπησε πολύ τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Κύριος του και ο Θεός του. Είναι ο Χριστός του που θέλει ο Παύλος να είναι αποκλειστικά ο Ιησούς δικός του και να μην περισσεύει για άλλον άνθρωπο. Βλέπετε, εκείνος που πολύ, πολύ δέχεται ευεργεσία, πολύ και αγαπά. Και ταύτα η πούσα εστράφει τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκ είδη ότι Ιησούς εστίλει. Και ενώ είπε αυτά, εγύρισε προς τα οπίσω και είδε τον Ιησού να στέκεται από πίσω, λίγα βήματα πιο πίσω. Και δεν εγνώριζε ότι είναι ο Ιησούς. Τι έφερε αλήθεια την Μαρία, ενώ έχει διάλογο με τους αγγέλους. Έναν διάλογο που εδώ που τα λέμε δεν είχε πολύ όρεξη η Μαρία να τον συνεχίσει. Διότι έβλεπε ότι δεν είχαν τίποτε να τις προσθέσουν από εκείνα τα οποία εκείνη αναζητούσε. Πάντως τι έκανε την Μαρία να στραφεί προς τα οπίσω ενώ ομιλεί με τους αγγέλους. Μήπως υπήρξε κανένας θόρυβος των βημάτων του Ιησού. Δεν είναι αυτό. Ευστοχότατα ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς από πίσω από την Μαρία λίγα βήματα, βεβαίως η Μαρία δεν τον είδε διότι ήταν από πίσω της. Αλλά έχοντας μπροστά της τους αγγέλους, τον είδαν οι άγγελοι. Και οι άγγελοι όταν είδαν τον Ιησού εξεπλάγησαν. Και η έκπληξή στον αυτή έγινε φανερή από την κίνηση, το σχήμα και τα βλέμματα. Αυτή η έκπληξη. Έκαναν τα χέρια κάπως, η κίνηση του όλη, του σώματός των. Του σώματός των, τα μάτια της Μαρίας. Οπότε η Μαρία, όταν είδε και τους δύο αγγέλους να εκπλήσονται και να δημιουργούν μια κίνηση, αναρωτήθηκε τι μπορούσαν να βλέπουν για να κάνουν την κίνηση, αυτή είναι πάρα πολύ φυσική κίνηση. Και γυρίζει πίσω να δει τι βλέπουν οι άγγελοι και εκπλήσονται και γυρίζοντας πίσω, είδε τον Ιησούς. Αλλά δεν τον εγνώρισε. Γιατί δεν τον εγνώρισε άραγε? Δεν τον επρόσεξε? Συνήθως θα πει ότι είναι ο Κυπουρός. Νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός. Και εδώ μήπως είναι η ίδια περίπτωση όπως και με τους αγγέλους που κοιτάζει χωρίς να κοιτάζει. Κοιτάζει μηχανικά, δεν δίνει προσοχή. Και είναι πού είναι, απορροφημένη στον εαυτό της. Γιατί νους ωρά και νους ακούει. Δεν βλέπουν τα μάτια, ούτε ακούνε τα αυτιά. Ο νους βλέπει και ο νους ακούει. Και εφόσον ο νους της Μαρίας είναι κάπου αλλού, μήπως δεν πρόσεξε ή το άλλο. Ο Ιησούς, το και πιθανότερο, δεν εμφανίσει ενεκέρα μορφή. Κάτι που θα το δούμε, αγαπητοί μου, σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες εμφανίσεις του Χριστού και θα δούμε γιατί ο Κύριος εμφανίζεται ενεκέρα μορφή, με άλλη μορφή. Οπότε δεν τον εγνώρισε, εάν εμφανίστηκε ο Ιησούς, εταίρα μορφή. Λέγει αυτή ο Ιησούς, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς, εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπρός εσύ λέγει αυτό. Κύριε, είσαι ευάχησα σε αυτόν, υπέρνη, που έθηκα σε αυτόν, καγώ αυτόν αρρώθους. Γιατί ερωτάει ο Ιησούς, για να ανοιγεί διάλογος. Οπότε ο διάλογος μεταφέρεται από τους αγγέλους εις τον Ιησού. Και εδώ απευθύνεται προς τον Ιησού η Μαρία, η Μαγδαληνή, νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός του Κύπρου. Και τι του λέγει? Λέγει, πιστεύουσα ότι είναι ενήμερος ο Κυπουρός της όλης υποθέσεως. Διότι τα ρούχα φέτε του Ιησού ήταν τελικά ευκαιρή που να έφτιαζαν σαν ένα τυπουρό. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα τη ζούσε ότι ο τυπουρός είναι ενήμερος.
Και για να διατηρεί εκείνο ο κήπο που πρώτη φαίνεται ότι ήταν ένα άλλο κήπο. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι ήταν η διοκτησία βουλευτού και ότι μπορούσε έχει την δυνατότητα ο ιδιοκτήτη να έχει και πουρώνει τον κήπο. Ακόμη η Μαρία ήξερε ότι ο κήπο αυτό που είχε το μνημείο ήταν ιδιόκτητο. Και ότι επέφυγε ο Ιησούς εκεί διότι σε λίγη ώρα ξέπνε. Η αρχή ημέρα της αρχή κοντοής την έπρεπε. Μήπως τώρα που πλέον πέρασε το Σάββατο, πέρασε το Πάσχα, τώρα γίνεται η μεταφορά του σώματος κάπου αλλού για να αποδοθεί ο τάφος εις τον ιδιοκτήτη, διότι ο ιδιοκτήτης ήθελε τον τάφο, δεν τον έκανε για κάποιον ξένον, τον έκανε για τον εαυτό του τον τάφο. Και συνεπώς ο Κυπρός πρέπει να ξέρει, διότι αυτός πρέπει να μετέφερε το σώμα του Ιησού, ίσως σε κάποιον άλλον τάφο. Γι' αυτό το λόγο θεωρεί τον Ιησού ως τον Κυπουρόν και του λέγει «Κύριε, με το Κύριε Γιάννη, Κύριε Γιώργο», με αυτήν την έννοια, γιατί «Κύριε Ιησού, εάν εσύ τον κράτησες, τον πήρε, πες μου πού τον έβαλε και εγώ θα πάω να τον σηκώσω». Βλέπετε, αγαπητοί μου, ότι η Μαρία μένει με το θέμα της. Μένει στον κόσμο της, ο Ιησούς. Τίποτε άλλο, ο Ιησούς. Μένει δηλαδή όμως παρατάκτο, θα επαναλάβω, η Μαρία εις την ολιγοπιστία της. Διότι δεν μπορεί ακόμη να συλλάβει τίποτα. Κάτι τη σώζει όμως τη Μαρία, η υπερβολική της αγάπη. Ναι, η ολιγοπιστία της είναι διότι το μυαλό της δεν μπορούσε να πιάσει εκείνο που είχε πει επανειλημμένος ο Ιησούς όταν έζη ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν χωρούσε στο μυαλό. Δεν χωρούσε της Μαρίας της Μαγδαληνής στο μυαλό. Στο δικό μας το μυαλό, αγαπητοί μου, όταν μιλάμε για την ανάσταση των νεκρών, χωράει, δεν χωράει. Έτσι λοιπόν τόσο ανθρώπινο δεν χωρούσε. Γι' αυτό η Μαρία μένει στον κόσμο. Αλλά πάρα πάτα ένας κόσμος υπερβολικά γεμάτος από αγάπη. Σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης κάτι πολύ ωραίο, ότι όταν η Μαρία εξέλαβε τον Ιησού ως Κυπουρόν, δεν έμεινε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, έξω του πρέποντος χαρακτηρισμού ότι ο Ιησούς είναι Κυπουρός. Γιατί αυτό το λέγει? Διότι πράγματι ο Ιησούς ήταν ο Κυπουρός του κήπου του μνήματος, ο αληθής, ο αιώνιος, ο αθάνατος Κυπουρός εκείνου του κήπου που υπήρχε ο τάφος. Αλλά εκτός αυτού, σε ένα κήπο ημάρτησαν οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα. Και σε ένα κήπο έπρεπε να γίνει και η διόρθωση. Εκείνος που τους εξέβαλε από τον κήπο των αρχαίων, τον Παράδεισο, ήταν ο Θεός Λόγος. Εκείνος που διορθώνει σε ένα καινούριο κήπο, στον κήπο του τάφου, το παλαιό, το αρχαίο σφάλμα, το αρχαίο αμάρτημα των ανθρώπων, των πρωτοπλάστων, είναι πάλι ο ίδιος. Με τη διαφορά τώρα πως έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, πράγματι η Μαρία όταν ενόμισε ότι είναι ο Ιησούς ο Κυπουρός του κήπου, σωστά λέει ο Άγιος Γρηγόριος, δεν έπεσε έξω πολύ εις τον χαρακτηρισμό της, διότι ο Ιησούς είναι ο αρχαίος, ο παλιός του παλιού παραδείσου ο Κυπουρός, αλλά και ο νέος του νέου παραδείσου εκείνου του κήπου που είχε τον τάφο ο Κυπουρός. Λέγει αυτή ο Ιησούς: Μαρία, στραφίσα εκείνη, λέγει αυτό, ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε. Γιατί στραφίσα? Διότι δεν ήταν εστραμμένη προς τον Ιησού. Ω αγαπητοί, φαίνεται πάλι η Μαρία στον κόσμο. Φαίνεται ότι εφόσον αντελήφθη ότι ο Κυπρός ήταν του κήπου και ότι τελικά δεν την πληροφορεί περί του σώματος,
δείχνει ότι η αγνοή στρέφεται πάλι προς τους αγγέλους. Και άφησε τον Ιησούν, δεν γυρίζει πια να τον κοιτάξει. Γι' αυτό όταν ξαναγυρίζει την πλάτη της η Μαρία εις τον Ιησούν, ο Κύριος, ο Ιησούς, την προσφωνεί με το όνομά της. Μαρία, και λέγει εδώ, στραφίσα εκείνη. Ξαναγυρίζει πάλι το κεφάλι της. Από τους αγγέλους που κοιτούσε, ξαναστρέφεται πάλι προς τον Ιησούν. Και τότε τον εγνώρισε. Και ανεφώνησε το ραπουνί. Αγαπητοί, ο Ιώνης σκηνή είναι άφαστος. Είναι καταπληκτική. Σας παρακαλώ πολύ, προσπαθήσετε να την προσεγγίσουμε και με τη φαντασία μας και προπαντός με την καρδιά μας. Θαυμασία σκηνή. Μία από τις ωραιότερες σκηνές. Για να μην πω όλες τις σκηνές. Εκείνη η ωραία σκηνή προς Εμαούς ή η άλλη η σκηνή, η ιδυλιακή εκεί στην Γαλιλαία με τους 7 μαθητάς. Όπου εμφανίζεται ο Κύριος, κάθε του εμφάνιση είναι μία έλξη, είναι ένα μυστήριο, είναι κάτι πολύ αγαπητό, κάτι πολύ βαθύ. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν πιο πολύ μάλλον με την καρδιά μας να προσεγγίσουμε αυτή τη σκηνή παρά με τη φαντασία μας. Ωστόσο η μεταπτώσεις της Μαρίας της Μαγδαληνής είναι πολύ μεγάλη, διότι από την υπερβολή της λύπης που ζει μέσα στον κόσμο της και δεν προσέχει ούτε τους αγγέλους ούτε τον Ιησούν μέχρι εκείνη την ώρα, και τώρα από την υπερβολή της χαράς της που βλέπει μπροστά της τον διδάσκαλο, όπως αντιλαμβάνεστε ζει αυτές τις ακρότητες των μεταπτώσεων των συναισθημάτων της. Αλλά σε όλα αυτά τι ήρκεσε? Μόνο ένα όνομα, το όνομά της. Μόνο μια φωνή του Κυρίου που την ονομάτισε Μαρία. Μέσα σε αυτό τον ονοματισμό ίσως θα έπρεπε να μείνω λίγη ώρα να μην μιλάω. Θα έπρεπε να σταματήσω το κήρυγμα και να μείνω με λίγη ώρα να σκεφτούμε αυτό. Μαρία, με ποιο τρόπο υπόθηκε? Πώς υπόθηκε? Πώς ήταν αυτή η φωνή? Αρκεί να πούμε ότι ο ήχος της φωνής για τον κάθε άνθρωπο είναι απόλυτα προσωπικός. Δεν σας κάνω φυσική ανάλυση με τις αρμονικές της φωνής του ήχου. Σας λέω μόνο ότι η φωνή στον κάθε άνθρωπο είναι απόλυτα προσωπικός. Είναι ούτως η κοινή φωνή τα δακτυλικά αποτυπώματα της προσωπικότητας. Γιατί? Διότι όπως και τα μάτια, έτσι και η φωνή εκφράζουν με τα πάσης λεπτότητος των εσωτερικών κόσμων του ανθρώπου. Πώς αισθάνεται σε όλο το φάσμα των συναισθημάτων του, από το μίσος έως την τρυφερή αγάπη, γιατί όλα αυτά βρίσκονται στον αυτόν άξονα, όλα αυτά εκφράζονται με τα μάτια και με τη φωνή. Και η φωνή και τα μάτια αποτυπώνουν τα συναισθήματα επάνω στο πρόσωπο. Έτσι, από την φωνή η Μαρία αναγνωρίζει τον Ιησού. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος και πραγματοποιείται ο λόγος του. Τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα, είδατε πραγμάτωσης αυτού του λόγου του Κυρίου. Και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδαση την φωνή αυτού. Τα πρόβατα, λέγει, ακούνε τη φωνή του Ιησού, και τα καλεί τα δικά του πρόβατα, τους πιστούς, με το όνομά του, κατ' όνομα. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι να καλέσεις κάποιον με το όνομά του. Και τα πρόβατα τον ακολουθούν, γιατί γνωρίζουν την φωνή του. Αλλά η φωνή του Κυρίου, αγαπητοί μου, και οι καρδιές των ακροατών των πιστών ταυτίζονται ή συντονίζονται όταν οι ακροατές είναι
αληθινοί άνθρωποι. Γι' αυτό είπε στον Πιλάτον ο Κύριος, Ιωάννης 18,37, «Πας, ο όν εκ της αληθείας ακούει τη φωνή». Όποιος είναι από την αλήθεια, αυτός ακούει τη φωνή μου και με αναγνωρίζει. Γιατί εγώ είμαι η αλήθεια. Τέλος, αυτή η φωνή του Αναστάντος Ιησού, αγαπητοί, είναι εκείνη η οποία και θα εγείρει τους νεκρούς από τους τάφους την ημέρα την Εσχάτου. Το λέει και ο ίδιος. Ιωάννης 5:25-28. Οι νεκροί στους τάφους ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, εκείνη την προσφυλή φωνή που ήκουσε η Μαρία με το όνομά της. Και οι ακούσαντες ζήσονται. Μη θαυμάζετε τούτο. Ο ρεαλισμός αμέσως του Λόγου του Χριστού. Μην απορείτε γι' αυτό. Μην το πάρετε αλληγορικά. Μην πείτε ότι πρόκειται περί αναστάσεως πνευματικής, περί αναστάσεως ηθικής. Μην απορείτε γι' αυτό. Μην θαυμάζετε τούτο. Ότι έρχεται ώρα ελί, έρχεται ώρα κατά την οποία πάντε η εν της μνημείς ιδού ο ρεαλισμός. Αυτοί που είναι στους τάφους με την ταφόπετρα ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται και θα βγουν από τους τάφους. Την φωνή του Ιησού θα ακούσουν. Γιατί? Διότι αυτός ευγήκε από τον τάφον η δία δυνάμει. Την ψυχή μου λέει θέτω και μόνος μου την παίρνω την ζωή μου, την ψυχή μου, την ζωή μου. Την καταθέτω και την παίρνω μόνος μου. Δεν την καταθέτει να την δώσει κάποιος άλλος. Γιατί είναι ο αιώνιος Θεός. Ό,τι καταθέτει, μόνος του το παίρνει. Γι' αυτό το λόγο η φωνή του είναι δυνατή. Και όταν εφώναξε «Λάζαρε, δεύρω έξω», ο εκείνη η φωνή που έφτασε, θα μου πείτε στα αυτιά των ακροατών, έφτασε εις τον Άδη. Όσο θέλετε φωνάζετε, αγαπητοί μου, δεν φτάνει η φωνή μας εις τον Άδη. Πού είναι ο Άδης? Άκουστο. Δεν φτάνει η φωνή μας. Του Ιησού η φωνή έφτασε εις τον Άδη και ο Λάζαρος γύρισε πίσω. Αυτή η φωνή λοιπόν θα ακουστεί και θα εγερθούν οι νεκροί από τα μνήματα. Και στην έκπληξή της η Μαρία αναφωνεί, ραβουνί, δηλαδή διδάσκαλέ μου. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μεταφράζει χωρίς το κτητικό μου, αλλά μόνο διδάσκαλε. Αλλά διδάσκαλε θα πει ραβί. Ραβουνί είναι και το κτητικό μαζί που θα πει διδάσκαλέ μου. Και δεν βάζει το μου ο Ιερός Ευαγγελιστής, διότι η σύνταξη τότε ήταν τέτοια στην ελληνική γλώσσα. Εις τον διδάσκαλο και εις τον πατέρα δεν βάζουν το μου. Διότι όταν πω ο πατήρ, εννοείται ότι είναι ο πατέρας μου. Και είναι περιττό να βάλω την κτητική αντωνυμία μου. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζει ο Ευαγγελιστής το μου. Αλλά η λέξη ραβουνή έχει το κτητικό μου στην εβραϊκή γλώσσα. Και σημαίνει αυτό που τόση ώρα σας έχω πει. Είναι ο διδάσκαλός, ο μοναδικός της διδάσκαλος. Για κανέναν άλλον, μόνο για αυτήν. Και όταν, έτσι φαίνεται, αναφωνεί, ραβουνεί, διδάσκαλέ μου, φαίνεται την ίδια ώρα, σπέβδει, δεν απήχε πολύ ο Κύριος, ίσως δύο-τρία βήματα. Αμέσως σπέβδει, πέφτει κάτω και αγκαλιάζει τα πόδια του. Όπως αγκάλιασε τα πόδια του, της λέγει ο Ιησούς. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου άπτουν. Ού πογάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Μη με εγγυζείς, ακόμη δεν έχω ανεβεί στον πατέρα μου. Ήρθαμε αγαπητοί μου σε ένα πάρα πολύ δύσκολο χωρίο που έχει δεχτεί πολλές ερμηνείες. Αλλά θα δούμε μάλλον ομαλά όπως και ο Ιερός Χρυσόστομος θέτει τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος του Ιησού προς την Μαρία? Προσέξατε, τι της είπε ο Ιησούς? Μη με εγγύζεις, μη μου άπτου, μη άπτεσαι, μη με εγγύζεις, μη με πιάνεις. Γιατί μη με πιάνεις? Ουπογά αναβέβηκα προς τον πατέρα μου, διότι ακόμη δεν έχω ανεβεί στον πατέρα μου. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτός ο λόγος προς την Μαρία? Η δυσκολία ξεκινάει από αυτό το γάρ.
διότι δεν έχω ανεβεί προς τον πατέρα μου, γι' αυτό μην με πιάνεις. Έτσι φαίνεται όπως είναι η όλη σύνταξη. Είναι σαν να λέει προς την Μαρία, μη με εγγίζεις διότι δεν έχω ανεβεί ακόμη στον πατέρα μου. Αλλά μια τέτοια αιτιολογία είναι παράδοξος και ακατανόητος. Θα μπορούσε δηλαδή να εννοηθεί ως εξής, ότι όταν θα έχω φύγει και θα έχω ανεβεί στον ουρανό, τότε θα μπορείς να με εγγίξεις. Μα τότε δεν θα μπορείς, διότι θα λείπω. Τότε τι έννοια έχει? Η Μαρία θα μπορούσε να το αντιστρέψει και να του πει, ακριβώς γι' αυτό σε πιάνω, Κύριε. Διότι άμα φύγεις, τότε πώς θα μπορώ να σε βρω να σε πιάσω? Επειδή ακριβώς είσαι μπροστά μου, γι' αυτό σε εγγίζω. Συνεπώς, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, αγαπητοί, ότι δεν είναι αιτιολογικό εκείνο το γάρι. Βγαίνει παράδοξη. Παράδοξο συμπέρασμα. Πολύ παράδοξο, το εξήγησα. Εκτός αυτού όμως, ο Κύριος, όταν συναντά τον άλλον όμιλον των μυροφόρων γυναικών, άφησε να του αγκαλιάσουν τα πόδια και να του φιλήσουν τα πόδια. Εκεί δεν είπε μη μου άπτου. Ύστερα, αυτούς τους μαθητάς, όπως θα δούμε αργότερα, τους καλεί να τον ψηλαφίσουν. Και αυτόν τον Θωμά επιπλέον καλεί ο Κύριος να τον ψηλαφίσει. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα γράφει στην πρώτη του επιστολή, εκείνον που εψηλάφισαν τα χέρια μας. Ώστε λοιπόν, εδώ ο λόγος μη μου άπτου δεν έχει την έννοια μη με εγγίζεις. Κάτι άλλο σημαίνει. Αυτό το γάρ, διότι η δυσκολία βγαίνει, διότι δεν ανέβηκα στον πατέρα μου, πρέπει να το εξομαλύνουμε και να το ειδούμε. Πραγματικά, στην ελληνική γλώσσα το γάρ δεν έχει μόνο, δεν είναι μόνο αιτιολογικό σύνδεσμος, δεν έχει αιτιολογική σημασία, αλλά έχει και βεβαιωτική σημασία. Συνεπώς, θα το μεταφράσαμε ως εξής. Μη με εγγίζεις, δεν έχω βεβαίως, όχι διότι, δεν έχω βεβαίως αναδεί ακόμη στον πατέρα μου, όπως σας έλεγα, ώστε να καθίσταται αυτό αδύνατο να με εγγύσει σωματικά. Πήγαινε όμως και πες στους αδελφούς μου ότι αναβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα ημών και το καθεξής. Ώστε λοιπόν τι σημαίνει εδώ? Ότι η θέση μη μου αυτού δεν είναι το απαγόρευσης. Δεν απηγόρευε ο Κύριος να μην εγγύσει η Μαρία τον Κύριον. Αλλά εδώ δεν αφήνει τη Μαρία να τον εγγύσει για μια στιγμή, διότι θέλει να τη διδάξει ένα υψηλότερο μάθημα. Ότι δηλαδή, ναι μεν εγώ θα ανέλθω στον ουρανό και θα πάω στον πατέρα μου. Αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις μου εφ'εξής με τους ανθρώπους θα είναι διαφορετικές. Δεν θα είναι εκείνες οι οποίες ήσαν πρώτου σταυρού. Η Μαρία τι ενόμιζε? Η Μαρία νόμιζε ότι ο Κύριος αναισθήθη όπως αναισθήθη ο Λάζαρος. Και συνεπώς ο Κύριος πάλι θα γύριζε σε πόλη και χωριά να κηρύσει. Ο Κύριος πάλι θα εθαυματούργει. Ο Κύριος πάλι θα είχε τον παλαιόν όμιλο των μαθητών και τα συναστροφά του. Ο Κύριος θα ήταν κάτω από τη διακονία των γυναικών, προς μεγάλη χαρά της Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτά επίσης η Μαρία η Μαγδαληνή. Με αυτήν την έννοια λέει ο Κύριος μη με εγγίζεις, γιατί βεβαίως ακόμη δεν ανέβηκα στον πατέρα μου, που οι σχέσεις μου θα είναι διαφορετικές επ' εξής μεταξύ των ανθρώπων. Παρά τ' αυτά, έχει υπόψη σου ότι ναι, δίδασε να με εγγίσεις, αλλά μην ξεχνάς ότι οι σχέσεις μας είναι διάφορες. Αυτή την έννοια έχει το μη μου άκου, μη με εγγύσεις. Εξάλλου, αυτός είναι ο λόγος που και στους μαθητάς του ο Κύριος, όταν εμφανίζεται, τους καλεί μεν να τον ψηλαφίσουν, αλλά εμφανίζεται κατά καιρούς. 40 ημέρες ή το οπτανόμενος, αλλά δεν ήταν μέρα νύχτα μαζί τους. Προσέξτε, εμφανίζεται την πρώτη ημέρα, την Κυριακή, του Πάσχα. Ύστερα από 8 ημέρες εμφανίζεται πάλι στους μαθητές. Και πάλι λέει ύστερα από 8 μέρες που ήταν και ο Θωμάς, λέει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης, ήρθε ο Ιησούς
και έρθει στο μέλλον. Ώστε και με τους μαθητάς δεν έχει στενές σχέσεις. Ο Κύριος που βρίσκεται, είναι παρόν, αλλά δεν εμφανίζεται, είναι αόρατος. Όταν θα φτάσουμε στα οικία σημεία, θα δούμε γιατί είναι αόρατος και πως είναι αόρατος και τι σημαίνει αυτό και πως από τη μια δίνεται να ψηλαφάται και από την άλλη να είναι αόρατος. Ωστόσο, εδώ δεν πλησιάζει πολύ τους μαθητάς, δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ συγχρονισμό, παρότι λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι είναι το συναλυζόμενος, λέει, μετά των μαθητών αυτού. Συγγνώμη, το λέει ο Απόστολος Χριστής Λουκάς στις πράξεις, στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο, και ο Απόστολος Πέτρος λέει παρακάτω στις πράξεις ότι φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Όλα αυτά δείχνουν μία προσέγγιση και ταυτοχρόνως μία απόσταση. Όταν δε λέγει στους μαθητάς, συγγνώμη, στη Μαρία, να πει στους μαθητάς ότι δεν ανέβηκα ακόμη στον πατέρα μου, αλλά ανεβαίνω στον πατέρα μου, αυτό εσύ με λέει. Τους προετοιμάζει να έχουν διαφορετική αντίληψη περί του Ιησού. Και όχι εκείνη την οποία είχαν πρώτου σταυρού. Γι' αυτό λέγει, πήγαινε πες στους μαθητάς μου, στους αδελφούς μου, ότι ακόμη δεν ανέβηκα στον πατέρα μου. Γι' αυτόν τον λόγο. Ακατόπιν, εκείνο το μη μου άπτου του Κυρίου υπενθυμίζει εκείνο που είπε ο Κύριος στην Θεοτόκον, την μητέρα του. Ενθυμίστε εις τον γάμο της Κανά. Ήταν το πρώτο θαύμα του Χριστού. Όταν πήγε η Θεοτόκος και λέγει, κρασί δεν έχουν. Ως να του έλεγε, γνωρίζουσα η Θεοτόκος ποιος είναι ο Ιησούς, ποιος είναι ο Υιός. Αλλά είναι η μητέρα που επεμβαίνει στο έργο του Υιού. Και πάει και του λέγει, δεν έχουν κρασί. Τι μπορεί να γίνει, βρες μία λύση, δώσε τι νομίζεις. Και εκείνος της αντίτης απήντησε, τι εμεί και εσύ γίνε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εμού και σου, όχι νη. Τι. Η Θεοτόκος πίστευε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι ο Ιησούς είναι το μέλος της στενής της οικογενείας. Αλλά όταν ο Κύριος ευαπτίστη, ήδη ανήκει σε ένα μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων, ανήκει στην κοινωνία, είναι ο Μεσσίας. Συνεπώς, δεν μπορείς, ο μητέρα μου, να με βλέπεις όπως με έβλεπες κάποτε σαν το παιδί σου που μπορούσε να με πλησιάζεις κατ' άλλον τρόπο. Αυτό εννοεί τώρα και με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Δεν μπορείς να με βλέπεις με τον τρόπο που με έβλεπες πρώτα. Τώρα αναβαίνω στον πατέρα μου. Είμαι δεδοξασμένος. Η σχέση σου μαζί μου δεν θα είναι σχέση διακονία όπως πρώτα, που θα μας μαγείρευες φελπί να φάμε ή ό,τι άλλο, ή θα υπηρετούσες. Όχι. Τώρα είμαι πολύ διαφορετικός από ό,τι με γνώρισε. Και τι λέγει παρακαλώ στην Μαγδαληνή διά τους μαθητάς. Πορεύουν δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτή. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Και θεόν μου και θεόν ημών. Πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας. Και στον θεόν μου και θεόν σας. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αγαπητοί μου εδώ το γεγονός ότι δια πρώτη φορά ο Κύριος αποκαλεί στους μαθητάς αδελφούς. Πες εις τους αδελφούς μου. Μέχρι τότε τους είχε αποκαλέσει φίλους, αλλά όχι αδελφούς. Και τούτο, το ότι τους αποκαλεί αδελφούς, είναι καρπός της Αναστάσεως. Διότι πλέον οι άνθρωποι υιοθετούνται από τον Θεόν Πατέρα. Και τι να μιλήσει τώρα η Μαρία. Ότι ο Κύριος Ιησούς είπε, τι είπε, αναβαίνω. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος αναβαίνω. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ο Κύριος όταν είπε αναβαίνω, το είπε εις χρόνων ανεστώτη. Προσέξτε αυτό το σημείο, έχει πάρα πολύ σημασία. Ο Κύριος όμως δεν ανοιχτεί στον ουρανό παρά ύστερα από 40 ημέρες. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, να λέγει, λάβετε πνεύμα Άγιον στους μαθητάς. Πότε οι μαθητές πήραν το πνεύμα το Άγιον? Όταν τους το είπε ή την Πεντηκοστή? Θα δούμε ότι και αυτό το σημείο το αναβαίνω, όπως και το λάβετε πνεύμα Άγιον ή όποια άλλα σημεία στην Αγία Γραφή, πρόκειται περί
δύο χρονικών σημείων που συμπίπτουν. Δύο χρονικά σημεία που συμπίπτουν στο αποτέλεσμα. Όταν θα φτάσουμε εν καιρό στο σημείο αυτό το λάβο το πνευμάγιο, εκεί θα το αναλύσουμε περισσότερο, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά όταν λέγει ο Κύριος «αναβαίνω», «ανέρχομαι», αυτό σημαίνει ότι προηγουμένως κατήλθε. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, κατήλθε. Από πού? Από πού αυτό το «κατεβαίνω», «ανεβαίνω» είναι σχετικό. Αυτή τη στιγμή λέω «ανεβαίνω» ή «κατεβαίνω» γιατί ο ουρανός είναι πάνω στο κεφάλι μου. Είναι τελείως σχετικό. Τελείως σχετικό. Σημαίνει ότι κατήλθε μία βήθηση του Θεού Λόγου μέσα στη δημιουργία του, που σημαίνει μία βήθηση, όπως σας είπα, του Θεού Λόγου μέσα στη δημιουργία του, που σημαίνει ότι εντύθηκε τη δημιουργία του ή καλύτερα εξήλθε από τη δημιουργία, αναβαίνω. Κατήλθε, ανέρχεται. Αν ήλθε, βγήκε από τη δημιουργία, την αποκομίζω από τη δημιουργία. Αυτό θα πει αναβαίνω. Δεν αναβαίνει μόνος. Δεν αναβαίνει. Ο Θεός είναι παντού παρόν. Δεν έχει έννοια το αναβαίνω και καταβαίνω. Ανεβαίνει, συναποκομίζω την ανθρωπινή φύση. Ω, αυτό το αναβαίνει, τι ύψος έχει, αγαπητοί. Ακόμη σημαίνει ότι αφού αναβαίνει εκεί που πηγαίνει, πάντα θα ζει. Ακόμη σημαίνει ότι θα αναλυθεί με τα 40 ημέρες. Ακόμη σημαίνει ότι αναβαίνει ως νικητής και ως κατακτητής, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ανέβηκε, λέγει, κατήλθε, ανέβηκε, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και εδώ και δώματα της ανθρώπης. Ποια είναι αυτά τα δώματα της ανθρώπης? Είναι η Πεντηκοστή. Αναβαίνει ακόμη ο Ιησούς ως πρόδρομος επάνω εις τον ουρανό για να ετοιμάσει τόπον εις τους αγαπημένους. Αναβαίνει ακόμη για να γίνουν οι άνθρωποι κοινωνοί θείας φύσεως. Όπως εκείνος για χάρη μας έγινε κοινωνός ανθρωπίνης φύσεως. Συνεπώς, δεν πρέπει οι μαθητέ μου, εννοεί τώρα λέγοντας αυτά η Μαρία και η Μαγδαληνή, δεν πρέπει να με αναμένουν, να με δουν εδώ στη γη όπως με ήξεραν από πρώτα και να νομίζουν ότι θα ιδρύσω μια παγκόσμιο επιγής βασιλεία που αυτοί θα καθίσουν αριστερά μου και δεξιά μου, διαπληκτιζόμενοι ο Ιωάννης Φερυπίν και ο Ιάκωβος που είχαν ζητήσει από τον Κύριον κρυφά από τους άλλους 10 μαθητές το προνόμιον αυτό να καθίσουν αριστερά τους και δεξιά τους, να βγάλουν τέτοιες αντιλήψεις. Ιδού εγώ αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και αυτοί θα αναβούν, θα αναστηθούν, θα γίνουν καινούργοι και εκεί εις τον ουρανό, εις την βασιλεία μου, εκεί θα καθίσουν επάνω σε 12 θρόνους κρίνονται τις 12 φυλές του Ισραήλ. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, εκφράζουν το «μη μου άπτου» και το «ιδού αναβαίνω». Και πού αναβαίνει ο Κύριος? Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Προσέξτε αυτός ο διαφορισμός. Δεν λέγει, ή καλύτερα να πω πως το λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην ενδεκάτη του κατήχηση. Αλλή να μην νομίσεις ότι ο μύος του Ιού και των χτισμάτων εστί πατήρ υποδιέστηλεν εν της εξής. Ουγαρ είπε αναβαίνω προς τον Πατέρα ημών με ήττα, ή να μη κοινωνίαν γέννηται των ποιημάτων προς τον μονογενή, αλλά Πατέρα μου και Πατέρα ημών είπεν, άλλος εμού καταθήσιν και άλλος ημών καταθέσιν. Και πάλι, προς τον Θεόν μου και Θεόν ημών, άλλος εμού ως Υιού γνησίου και
και μονογενούς και άλλος ημών ως δημιουργημάτων. Με άλλα λόγια, αντιδιαστέλει τον εαυτό του από εμάς για να μην νομίσει ότι είναι δημιούργημα ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι κτίσμα. Γι' αυτό λέγει, ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας. Πατέρας μου καταφύσιν, πατέρα σας καταθέσιν, κατά υιοθεσία. Και Θεόν μου και Θεόν σας. Τι σημαίνει αυτό, αφού είναι Θεός ο Χριστός, γιατί αποκαλεί τον πατέρα Θεόν? Που σημαίνει ότι όταν τον αποκαλεί πατέρα, τον αποκαλεί ως Θεός. Όταν τον αποκαλεί Θεόν, τον αποκαλεί ως άνθρωπο. Ως άνθρωπος. Που σημαίνει ότι ο Χριστός πήρε και ανθρωπίνη φύση. Ισχυρότατον επιχείρημα εναντίον των μονοφυσιτών. Ισχυρότατον. Διότι ο Χριστός αποκαλεί τον Θεόν και πατέρα και Θεόν. Κατ' ειδική έννοια. Με την απόλυτη σημασία ως Θεός, το επαναλαμβάνω, πατέρα, και ως άνθρωπο τον αποκαλεί Θεόν. Με την ανθρωπίνη του φύσης. Γι' αυτό και λέει και ο 21 ψαλμός.